Πασχαλινό επίδομα ύψους 190 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους αποφάσισε και για φέτος το Υπουργικό. Παρόλη την οικονομική κρίση, παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, συνεχίζουμε να με βάση τα διαθέσιμα ποσά τα οποία υπάρχουν, να προσφέρουμε ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει ως κράτος πρόνοιας να προσφέρουμε. Δυσαρεστημένοι συνταξιούχοι κάνουν λόγο για κοροϊδία, επειδή εξηγούν αποκλείεται μια μεγάλη μερίδα χαμηλοσυνταξιούχων. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που εωρείται είναι ποιοι θα το πάρουν. Με βάση τα κριτήρια που ανακοινώνεται από μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται για μια νέα κοροϊδία συνεχιζόμενη τα τελευταία 4 χρόνια. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους συνταξιούχους βασίζεται. Για νοικοκυριό ενός ατόμου το συνολικό όριο ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ και για νοικοκυριό δύο ατόμων το όριο τίθεται στο ποσό των 9.750 ευρώ. Συγκεκριμένα θα υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα του κάθε νοικοκυριού που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος χωρίς να προστίθεται το επιπλέον επίδομα. Το όριο αυξάνεται κατά μισή μονάδα για εξαρτώμενα άνω των 14 χρονών και 0,3 για άτομα κάτω των 14 χρόνων. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 190 ευρώ και δικαιούχοι είναι μόνο χαμηλοσυνταξιούχοι. Η δαπάνη για το πασχαλινό επίδομα το 2016 ανέρχεται στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ και έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους. Μέχρι τις 23 Απριλίου οι δικαιούχοι θα λάβουν πασχαλινό επίδομα.